Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Σας είμαι το 1885, πεθαίνει ο Βίκτορ Ουγκό, Γάλλος συγγραφέας. Πες μας, μάλιστα, η γενική ποια είναι, του Βίκτορος Ουγκού. Ουγκού. Ουγκού του ιδίου. Μήπως ξέρετε, κορίτσια, οι γυναίκες κλαίνε κατά μέσο όρο τόσες φορές το χρόνο? Πόσες? 60 φορές κλαίνει η γυναίκα. Ναι! Πού το ξέρει! Καλέ, μπράβο! Πού το ξέρει! 62 φορές. Σίγουρα, σάμβουαρ μία φορά την εβδομάδα. Ρε Σιμαρία, κλαίς μία φορά την εβδομάδα. Γιατί, παιδιά, μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα, Ναι, ναι. Αφού είναι 52 εβδομάδες. Δεν κάνει κακό. Ναι. Άκου πώς το σκέφτεται. Ωραία, κλάψε. Γράψε και κλάψε. Μαρία. Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνεις? Καλημέρα. 95,2 Athens DJ, συγγνώμη για την ώρα. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Αλλά η Ιωάννα μου λέει: σε παρακαλώ, θα πάρεις την ξαδέρφη μου τη Μαρία. Άρα της πεις ότι περιμένει μωράκι σε λίγους μήνες και ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ποιο μήνα είσαι, Μαρία μου? Μπαίνω στο Παρασκευή. Εντάξει, μια χαρά, με το καλό. Έχει λιγάκι υπομονή ακόμα. Παίρνεις κιλούκια, κιλούκια, παίρνεις κιλάκια. Λιγουλάκι, έτσι, ωραία. Έχουμε μάθει και τι φίλο είναι. Κοριτσάκι. Αχου, γλυκό, τι γλυκό. Πες μου κάτι, ξαδέρφη Μαρία. Θυμάσαι πώς το έκανες, με ποια διαδικασία? Είναι πολύ πριν, Μιχάλη μου. Εντάξει. Φιλιά στην κόρη, πλησίασε το ραδιόφωνο εκεί στην κυλίτσα, όλα καλά. Τη θέλω δικιά μου από την αρχή. Εντάξει, darling. Είστε πάρα πολύ. Καλημέρα. Παρακαλώ. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα, Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, μια χαρούλα. Καλά. Σου τηλεφωνούμε από τον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Με παίρνει. Βέβαια. Σας παρακαλεί πάρα πολύ η Πετρούλα, μην ξεχάσετε το γερανό. Ναι, θα το θυμηθώ. Τι γερανός είναι, από τους μεγάλους πάνε στο λιμάνι? Ναι, από τους μεγάλους που βάζουν στο λιμάνι για να βάζουμε πάνω θερμοσύφωνες στις συσκευές. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά, δεν ξεχνιέται αυτό. Εννοείται, αλλά με μένα δεν έτσι, τέλεια. Εντάξει, Γιώργο, πάρε το γερανό και κατέβαινε. Άντε, γεια. Έγινε, καλημέρα να έχουμε. Μερόπη μου, εσύ. Εγώ, Μιχαλή. Καλημέρα. Σήμερα, από ό,τι ξέρουμε, έχει γενέθλια ο γιος σου και ο αδελφός σου. Να τους χαίρεσαι, λέει, χρόνια πολλά. Η θεία Πόπη τα εύχεται όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ναι. Ο Μάνος γίνεται ένα. Ναι. Και ο Τόρος γίνεται άσε. Πόσα? 35-36. Καλά, μια χαρά. Καλά, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εντάξει, Μερόπη μου. Αλλά δεν μας αφήνει να το πολύ λέμε, οπότε λέμε του Μάνου το ένα. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Χρόνια πολλά να τους χαίρεσαι, Μερόπη μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Πάει. Εδώ να δεις αγωνία. Ναι, ναι. 10 χρόνια μαζί χωρίς γάμο. Εδώ να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Δεν την παντρεύεται. Δεν ξέρω, θα το μάθουμε. Μπορεί να μην θέλει. Σε παρακαλώ να είσαι αυστηρός. Θα είμαι τσεκουράτο. Πολύ όμως. Χώστα και δώστα. Τώρα, δώστα και χώστα. Παρακαλώ. Χαρούλα μου, τι κάνεις? Καλά. Καλημέρα, Χαρούλα μου. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Σήμερα κλείνεται και 10 χρόνια, λέει, με τον Άλωνα, με το Στέλιο. Ναι. Το θυμάσαι? Βέβαια. Λοιπόν, μου λέει εδώ, Χαρούλα μου, λέει, κλείνουμε 10 χρόνια μαζί. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Σ' αγαπάω, λέει, και θα είμαι πάντα στο πλευρό της. Ωραία. Ποιος δεν θέλει, εσύ ή αυτός δεν θέλει? 10 χρόνια είναι πολλά, ρε κούκλα μου, για να μην έχετε παντρευτεί. Για να παντρευτούμε, καλέ. Αυτή είναι που δεν θέλει. Αχ, δικιά μου είναι αυτή. Κοίταξε, να αισθάνεται και ο Στέλιος ασφαλής. Κατάλαβε. Ώστε εσύ είσαι δύσκολη, δεν σ' αρέσει η παντριά, ε. Ναι, βέβαια. Τι είναι αυτό που φοβάσαι? Γενικά για το γάμο. Τίποτα. Βρε, Χαρούλα μου, εντάξει, αλλά πρέπει να τον αποκαταστήσουμε το Στέλιο. Κυκλοφορεί στον δρόμο και του λένε δεν σε παντρεύεται. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Άκου τώρα πώς γύρισε το πράγμα. Τι θα πούνε οι γονείς του Στέλιου? Σωστά! Που τον έχεις και τον τρέχεις. Να το πάρουμε. Αν τον έχεις και τον τρέχεις. Να το πάρει, παιδιά. Στα αυτοκίνητα και στα ξενοδοχεία. Φτάνει με το Στέλιο. Εντάξει, Χαρούλα μου, κάνω ό,τι θέλεις, Χαρούλα μου. Ακόμα και το ρότερο σεξ έχει κάποιες ατέλειες. Πρόσεξε, υπάρχουν αμήχανες στιγμές που μπορεί να σου προκύψουν τώρα. Και αυτό μπορεί να προκύψει και σε άντρα και σε γυναίκα. Φερρυπίν, συνειδητοποιείς ως γυναίκα, ας πούμε, ότι δεν έχεις ξυριστεί. Αν είναι δυνατόν. Πρόσεξε, δεν είχες μεγάλες προσδοκίες για αυτή τη βραδιά, αλλά η βραδιά είχε άλλα σχέδια για σένα.
Εξελίχθηκε αλλιώς. Και ξαφνικά προκύπτει το θέμα και εσύ λες: εγώ είμαι αξίδι. Θα μου πει από την άλλη πλευρά και ο άλλος ήταν κλεισμένος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κι άλλος αξίδιστος ήταν, μην νομίζεις. Τη στιγμή που όλα φαίνονται ότι πάνε καλά προς την κορύφωση και λοιπά, ξαφνικά σε πιάνει κράμπα. Στη γάμπα. Και πρέπει να γυρίσεις, πρέπει να κάνεις ράνα, να τρίψεις τα δάχτυλα. Χριστέ μου, να ζητήσεις, γίνει κάτι τέτοιο. Ρεζιλίκι. Εντελώς όμως. Οι κράμπες είναι γιατί σου λείπει μαγνήσιο, γιατί 40 μέρες, 50 που είναι κλεισμένοι μέσα, δεν έκανε ούτε γυμναστική ούτε τίποτα. Να η κράμπα. Ακριβώς, έχεις δίκιο. Τι πράγματα συμβαίνουν στο σώμα σας όταν δεν κάνετε σεξ? Ρε παιδιά, πρώτα από 8 και 17. Ρε παιδιά. 8 και 17, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, τι γίνεται. Μια ντροπή αυτή η εκπομπή. Άντε μόνο για μια. Να μην ενημερώσω. Α μα πει, πε το μα το ζαρώνει και τέτοια. Όχι. Διαλέγε. Η αρτηριακή σας πίεση μπορεί να αυξηθεί. Ναι. Αγχώνεστε περισσότερο. Εάν δεν. Πώς να το πω τώρα αυτό. Ναι, με δικά σου λόγια. Ναι, με δικά σου λόγια. Ναι, εσύ το ξεκίνησες. Ναι. Καλά να πάθεις. Ρε, παιδί μου, εάν δεν. Θα με βοηθήσει ο Μιχάλης όπως πάντα. Λέγε. Εσείς είσαι οι άντρες περισσότερο. Ναι. Αν δεν έχετε παρέα μαζί σας. Αυτό. Ναι. Ο εγκέφαλος αρχίζει και αδρανοποιεί. Ναι. Αδρανοποιείται. Ναι. Με αποτέλεσμα να παθαίνει μια. Μια μαλάκινση. Κοντά έπεσα. Μπράβο. Είναι Μιχάλη μου που τα λες σωστά. Τα λες καλά. Αυτό είναι, παιδί μου. Δεν είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Η απόδοσή σας στον εργασιακό τομέα μπορεί να μειωθεί. Μάλιστα. Και επίσης μπορεί να επηρεαστεί. Και ποιο άλλο, παιδιά, εννοείται το μέγεθος. Συρρυκνώνεται. Βέβαια. Βέβαια, παιδιά. Και λέτε τι έπαθα. Αν το έχει εκεί πέρα και δεν. Δεν λειτουργεί. Λοιπόν, αν για οποιονδήποτε έχει τέτοιου είδους συμπτώματα, παρακαλώ, 6944. Ναι, εσύ ξανά το τηλέφωνο. Ήρθες τώρα το τηλέφωνο, μην χάσεις. SOS. Καλημέρα, παρέλε. Έχω καιρό να σας ακούσω. Άκουγα κάτι βλακίες όσο καιρό. Ο Γιάννης, πάω στη δουλειά. Γιατί, Γιάννη, ακούγεις βλακίες όσο καιρό? Γιατί, Γιάννη μου. Να συνεχίσει να ακούσει βλακίες. Να συνεχίσει. Διώξε το Γιάννη. Προφανώς στη δουλειά, λέει. Προφανώς στη δουλειά εκεί πέρα. Διώξε το Γιάννη. Δεν ξέρω. Ναι. Ο Γιάννης θα φάει πόρτα. Τίποτα. Έτσι, Μιχάλη. Όχι. Την άλλη εβδομάδα. Ας είσαι λίγο πιο φιλόξενο. Να κάτσει μια εβδομάδα απ' έξω. Να περιμένει το Q στην ουρά. Εμπάσπιτο, άστο να μπει τώρα. Άστον εκεί πέρα να μπει. Διαβάζω εδώ, είδε τι πώ μπορεί να καταλήξει η καριέρα. Δεν υπάρχει σταθερότητα και γίνονται στροφές και ξαφνικά αλλάζει ζωή. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Έπαιζε ποδόσφαιρο στην ομάδα τη ΣΑΚ και τώρα παίζει σε πορνό του Σιρινάκη. Έτσι λέει η ειδήση. Πρωταγωνιστικό ρόλο όλη στη νέα ταινία ερωτικού περιεχομένου του Δημήτρη Σιρινάκη θα έχει ένα πρώην ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ. Ναι. Να μην πω το όνομα, αν και το λέει, το έχει ανακοινώσει. Εμπάσπιτο, ο Νίκο, το μικρό το όνομα. Ο Νίκο λοιπόν, έχω και το επώνυμο, αλλά εντάξει. Ποιο πήρε μεταγραφή το 2011 στην ομάδα τη Ένωση από άλλη ομάδα, 25χρονος πλέον τερματοφύλακας. Να, δεν κατάφερε να προχωρήσει στην κεντρική ομάδα, κτλ. Με αποτέλεσμα πλέον να αγωνίζεται στον Ηρακλή Πατρών. Ωστόσο, φαίνεται πως πλέον έχει κάνει στροφή στην καριέρα του, καθώς θα ασχοληθεί με την εγχώρια βιομηχανία πορνό, μιας και δεν τον πήγε το ποδόσφαιρο κτλ. Εντάξει, δεν πειράζει. Υπάρχει μια σύνδεση. Αυτό μπορεί να σκέφτηκε, θα πάω να κάνω στο Σιρινάκι αυτά που κάνανε στην ΑΕΚ. Ξέρω πώς. Τι γίνεται. Τι συμβαίνει? Γιατί? Τι έπαθε? Γιατί το σαμαντήλια μπροστά. Τι συμβαίνει αυτό? Καλησπαράζει. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω. Τι συμβαίνει, τι μας έχει συμβεί, ρε. Χριστέ μου, δώσ' του κάποιος να πει νερό, είναι και μόνος του. Δεν πίνεις λίγο αντισηπτικό? Ω Χριστέ μου. Θα έλα το καθυστερούμε, πες μας τι συμβαίνει. Θα πω μόνο μια είδηση. Πες την. Θα πω μόνο μια λέξη. Πες την. Και θέλω να κλείσει. Η Ελένη Μενεγάκη σταματάει την τηλεόραση. Ρε παιδιά, μην κλαίτε, τι θα σας κάνω και τους δύο. Τι θα βλέπουμε το μεσημέρι? Ελένη, μη φύγεις, μη. Ελένη. Ελένη, γύρνα πίσω. Χριστέ μου, δεν θα τα αντέξω. Θα πέσω από την ταράτσα. Νομίζετε ότι ξέρετε τα πάντα για το σεξ. Δεν φαντάζεστε πόσα λάθη κάνετε. Μάλλον πόσα δεν ξέρετε. Καταρχήν, διαβάζω εδώ. Κατά μέσο όρο στο μυαλό του άνδρα γυροφέρνεις το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα. Καλά δεν κάνετε άλλη δουλειά. Τι μα, κόλλη και τέτοια. Όλη μέρα αυτό. Ναι, ναι.
Συνέχεια, έχει τέτοιες εικόνες. 360 θερμίδες την ώρα χάνουμε. Μία έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έδειξε πως 8 στους 10 άνδρες που έπαθαν καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του σεξ είχαν παράλληλα απαντήσει και τη σύντροφό. Καλά. Όχι, εντάξει. Αντροπή. Χαρτού αυτό που πάθανε, αλλά να μαζεύεστε. Ντροπή, παιδιά. Ναι, εντάξει, η συγκίνηση. Να τα λέμε και αυτά. Η συγκίνηση στο αμάρτημα είναι μεγαλύτερη. Μία στις 100 γυναίκες ολοκληρώνει μόνο και μόνο αν κάποιος την ακουμπήσει στο στήθος. Οι άλλες 99, όχι, δυστυχώς, και υπάρχει πέδεμα. Άσε με τώρα. Καλημέρα, ποια είστε εσείς? Είμαι η Σταυρούλα. Τι κάνεις, Σταυρούλα? Καταρχήν αγγλικά, ξέρουμε Σταυρούλα καλά. Θέλω να ξέρεις. Κάτι λίγο. You changed my lights. Μου άλλαξες τα φώτα. Μπράβο, καλά πάμε. Welcome my eyes, the two. Καλώ στο μάτια μου τα δυο. Εκπληκτική έρευνα απέδειξε ότι η συνήθεια του να απολαμβάνουμε παγωτό για πρωινό θα μπορούσε να βελτιώσει την πνευματική μας διάβγεια και την ψυχική μας υγεία. Τι λέτε, ρε παιδιά? Αμέ, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καθηγητής Κόουγκα εξέτασε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου των ανθρώπων που είχαν καταναλώσει παγωτό μετά το πρωινό ξύπνημα με εκείνους που δεν το είχαν. Η ομάδα που κατανάλωσε παγωτό είχε καλύτερους χρόνους αντίδρασης και μπορούσε να επεξεργάζεται τις πληροφορίες πολύ καλύτερα. Παγωτό, αγόρι μου, μην βιαστείτε να χαρείτε, λέει, γιατί αρκετοί ήταν και οι ειδικοί που αμφισβήτησαν τα. Κάτσε στο διάλογο. Προς τα πού είναι οι ειδικοί? Εκεί πάμε να χαρούμε από τώρα. Εκεί. Από εκεί είναι. Να. Δώσε μου τη γραμμή 2. Μπορώ να έχω τη γραμμή 2. Τη γραμμή 2, βεβαίως. Ποιος είναι εκεί? Αγγελική. Αγγελική μου, καταρχήν θα σας δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για την αλυσίδα καταστημάτων Διάφανο. Γνωστή εταιρεία, έτσι. Δραστηριοποιείται στα ίδια. Επίπλου, διακόσμηση οικιακού εξοπλισμού. Κάτι θα βρεις να πάρεις. Και... θα σας δώσω και μια δωρεπιταγή επίσης 120 ευρώ από τα Νότο. Αμέ. Πάω για το φάκελο. Να τα σβήσω όλα. Τα σβήνει όλα. Να σας δώσω ένα αυτόνομο φούρνο με οθόνη touch από Καρόνης ηλεκτρικά. Ωραίο. Και να σας δώσω και μια Hoover ηλεκτρική σκούπα πάλι από τα Καρόνης ηλεκτρικά, Ελαιό 54 στο Ήλιον. Λέω να πάω για το φάκελο. Αν σε αυτά που σας έδωσα προσθέσω και ένα ατμοσύστημα σιδερώματος πάλι από Καρόνης ηλεκτρικά, έχω μπει μέσα στην αποθήκη του Καρόνη και διαλέγω στην τώρα για σας. Του Καρόνη και διαλέγεις, ναι. Επιμένω για το φάκελο. Μάλιστα. Θέλει το φάκελο. Θα σου δώσω και ένα πλυντήριο πιάτων Bosch. Wow. Λέω να πάω για το φάκελο. Λοιπόν, θέλει το φάκελο. Πάμε να δούμε τι σημαίνει στο φάκελο. Λοιπόν, αγαπητή Αγγελική, σου έχω μια πόρτα ασφαλείας από την μεγάλη εταιρεία Νάσκο με διπλή θωράκιση και 18 κλειδώματα. Δώρο αξίας 500 ευρώ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.